είστε στον Αντένα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Να, τι μουσική ήταν αυτή, περίεργη? Όχι, κανονική μουσική δηλαδή. Να μην ανησυχώ ότι κάτι έγινε πάνω και δεν κάνετε σωστά τη δουλειά σας σήμερα, που είσαστε όλοι τέλειοι. Λοιπόν, πρώτος καλεσμένος του πρωινού καφέ, Ηλίας Λογοθέτης. Καλή σας μέρα. Μέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε εσείς? Καλά, ωραία. Όλα πάνε καλά. Όλα βαίνουν καλά. Πίσω από το θέμα της εκθέσεως που ετέθη στις γενικές εξετάσεις, που το θεωρώ απαράδεκτο. Τις απόψεις σας. Η απόψη μου για το θέμα της εκθέσεως είναι ότι ο καθένας δεν είχε σχέση και θέση στον χώρο και στον χρόνο. Αφετέρου ήταν ένα θέμα το οποίο δεν απασχολεί κανέναν, διότι τι πρότυπα θα δώσει η σημερινή κοινωνία, η παγκόσμια σημερινή κοινωνία. Πιστεύετε ότι δεν έχουμε πρότυπα? Της παρακμής, η οποία το βαίνει προς το τέλος της. Και θα προτιμούσα, και μάλιστα θα επικοινωνήσω με τους αρμόδιους, διότι έχω το δικαίωμα σαν πολίτης της Ελλάδας, της τεράστιας αυτής χώρας, να επέμβω. Γιατί θίγεται το πνεύμα μου, θίγεται η αξιοπρέπειά μου. Το θέμα που έπρεπε να μπει στην έκθεση ήταν τι είναι έθνος και ποιες οι προοπτικές στις δύσκολες αυτές τις στιγμές. Το λέω δινάντζι που λέμε εμείς οι Ιταλοθρεμένοι, κατάφατσα στον κύριο Υπουργό να ξαναγίνουν εξετάσεις και να ξανατεθεί το θέμα αυτό. Τι είναι έθνος και πώς τα Ελληνόπουλα βλέπουν την έννοια έθνος. Τι θεώρηση έχουν γύρω από αυτή την έννοια? Πιστεύετε ότι έτσι τα παιδιά θα μπορούσαν να εκφράσουν την γνώμη και την άποψή τους καλύτερα σε αυτό το θέμα? Νομίζω ότι είναι καιρός ο εσωτερικός χώρος αυτής της κατανάλωσης να πλησιάσει τα ουσιώδη πράγματα. Αυτά τα οποία κρατάνε μια χώρα, ένα έθνος μέσα στον χρόνο. Ναι. Προσδίδουν ένα ιστορικό παρόν. Mm-hmm. Αυτό μόνο. Θα πάρετε τηλέφωνο, θα κάνετε μια επιστολή, θα πάτε εκεί στον Υπουργό? Δεν νομίζω το τηλέφωνο είναι μετά τις λεπτομέρειες. Mm-hmm. Πρέπει να βλέπω τους ανθρώπους στα μάτια. Ναι. Όπως τώρα βλέπω εσάς. Ναι. Που σας ακούω, σας θαυμάζω και πιστεύω ότι η εκπομπή σας. Γιατί εδώ υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Επειδή η χώρα αυτή είναι χώρα κουτσομπολιού, λέει διάφορα. Στον αέρα, αερολογή. Βέβαια η αερολογία είναι κάτι πολύ σοβαρό. Δεν είναι, πρέπει να το παίρνουμε έτσι, να το απορρίπτουμε. Πιστεύω ότι η εκπομπή αυτή όχι μόνο κρατάει συντροφιά, αλλά και δίνει και ένα κουράγιο στους ανθρώπους που εργάζονται, στις γυναίκες, την ταλέπορη Ελληνίδα γυναίκα που έχει περάσει διαμέσου των αιώνων μια τεράστια τραγωδία. Και πραγματικά πιστεύω ότι αυτές οι εκπομπές είναι οι καλύτερες. Προτιμώ αυτές τις εκπομπές από τα σύριαλ και τα άλλα. Προτιμάτε αυτές τις εκπομπές για την κύληση ύλη? Βεβαίως, γιατί κατά καιρούς που περνάω για να πάω στη δουλειά μου για γυρίσματα και βλέπω στη διάφορα μαγαζιά ανημένη την τηλεόραση την εκπομπή σας. Βλέπω ότι πραγματικά κρατάει μια συντροφιά στον άνθρωπο. Πόσο μόνο σε μια γυναίκα εργαζόμενη στο σπίτι της, που είναι η μεγάλη τραγωδία της Ελληνίδας. Διότι κανείς δεν ξέρει τι κόπο και τι μόχθο καταβάλει μια γυναίκα να υπηρετεί την πατριαρχία. Και γι' αυτό συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όμως τα προβλήματα δεν εντοπίζονται μόνο στην έκθεση, κύριε Λογοθέτη. Διαβάζω εδώ ότι συνεχίζεται ο θόρυβος για την κοινωνιολογία, τη χημεία, ενώ διαμαρτυρίες ακούστηκαν για την υπαγόρευση μουσικού κειμένου. Στη χημεία ακόμα δεν προχώρησα, γιατί δεν έχω ενημερωθεί γύρω από τα θέματα της χημείας, αλλά στην κοινωνιολογία αυτό το functionalism που λέμε, ας πούμε το, πώς λέγεται, Ευαγγελιστές, όχι ευαγγελιστές. Πώς το λέμε αυτό? Λειτουργιστές. Λειτουργιστές, που είναι, ξέρω, ο όρος αρχιτεκτονικής, θα έλεγα πιο πολύ, και πέρασε μετά σαν όρος στην κοινωνιολογία, στην ψυχολογία. Δεν νομίζω ότι απασχολούν. Γιατί δεν έβαλε, ξέρω εγώ, ένα θέμα, ξέρω εγώ. Εσείς πιστεύετε γιατί έβαλε αυτά τα θέματα? Πού να ξέρω, παιδί μου, αυτή η ύλη που διδάσκεται είναι προϊστορική. Αυτή η ύλη που διδάσκεται. Υπάρχουν ακόμα σήμερα σε βιβλία, στην πρώτη γυμνασίου, όπου το ουδέτερο του επιθέτου είναι τελειώνει Άκης. Ξέρω εγώ. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρω τι γίνεται. Πρέπει κάποιος να επιληφθεί του θέματος. Άρα λοιπόν δίκαια φωνάζουν. Λέω καημένος, υπάρχει η λέξη αυτή, καημένος. Το επίθετο. Καημένος, η καημένη, το καημενάκι. Αυτό δηλαδή, ποια είναι η παιδεία, ποια είναι αυτή η ηγεσία που γίνεται της παιδείας?
Τι θέλουν να δώσουν στα παιδιά. Μάλιστα ξέρω πολύ καλά ότι ένα κορίτσι που η θεία του πήγε να του ανατρέψει την άποψη ότι δεν είναι καημενάκι, αλλά είναι καημένο, εν πάση περιπτώσει. Εξίσκωσε επανάσταση, πήγε να δει τη θεία του, ότι το αποπροσανατολίζει από την μάθηση, από τη γνώση. Διότι το βιβλίο αυτό γράφει και αυτό διδάσκεται δεν από τους καθηγητές και από τους... Η ιστορία ξεκινάει από το 1986, όταν έχουμε άθλια βιβλία με διηγήματα, όπως ας πούμε ο Βασίλης από την Ήπειρο, όπου τα παιδιά οθούνται να μείνουν με τους γονείς, με τον παππού και τη γιαγιά, γιατί οι γονείς θα φύγουν σαν μετανάστες. Κάτι γίνεται. Mm-hmm. Αυτό το κάτι γίνεται, εμένα με ενδιαφέρει, με καίει, με θίγει. Γιατί μετέχω στα κοινωνικά δρόμενα. Μετέχετε, αυτό να σταθούμε λίγο εδώ, κύριε Λογοθέτη. Μετέχετε. Είναι η πρώτη φορά ίσως που φιλοξενούμε ηθοποιό, καλλιτέχνη, ο οποίος μετέχει στα κοινωνικά δρόμενα. Βεβαίως. Γυρίζω καταρχήν στους δρόμους. Ποδιάζομαι τον κόσμο. Ούτε σε καμιά λιμουζίνα με κλεισμένο με Φιμέ Τζάμια και Αλεξίσφαιρη. Ούτε αφιψηλού βλέπω την ζωή μου με τον κόσμο. Ναι. Διότι είναι η ζωή μου. Είναι... Αποτελείται εξαίρεση όμως. Ναι, καμία εξαίρεση δεν αποτελώ. Αποτελείται εξαίρεση. Ίσως αποτελώ, ας πούμε, ένα παράδειγμα προς μίμηση. Σαφώς προς μίμηση, αλλά είναι μια εξαίρεση. Αλλά και κάτι το φυσιολογικό. Διότι να λες τον άλλον καλημέρα το πρωί που σκόνεσαι, που είναι μια γενικότερη έννοια της παιδείας, γιατί η παιδεία ξεκινάει από την καλημέρα. Σωστά. Είναι σύνολο τρόπο ζωή. Δεν είναι μετάδοση κάποιων γνώσεων και κάποιων θεατρικών σχημάτων. Mm-hmm. Η ζωή δεν ούτε νομοθετείται ούτε διδάσκεται. Είναι εν ροή. Ναι. Αλλάζει, βελτιώνεται. Η ανθρώπινη ύπαρξη εξελίσσεται εξάπαντος. Βέβαια, τα δοσμένα δεν αλλάζουν. Όχι, βέβαια, δεν αλλάζουν. Ναι. Αλλά δεν μπορώ, ας πούμε, να μην μιλάμε τον κόσμο και βλέπω τα προβλήματα του κόσμου. Άρα λοιπόν δεν φτάνει μία καλημέρα. Δεν λέτε μία καλημέρα στον κόσμο. Μα την καλημέρα ξεκινάει. Μπαίνετε σε πιο βαθιά θέματα. Την καλημέρα ξεκινάει μία επικοινωνία. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να είσαι καλημέρα και να σκέφτεσαι άσχημα. Αυτό συνέβαινε ανέκαθεν. Δηλαδή έτσι ήσασταν από παλιά ή τα τελευταία χρόνια. Είναι θέμα από το πώς έζησα, από το πώς μεγάλωσα. Mm-hmm. Θέλετε να μας πείτε λίγο πώς ζήσατε, πώς μεγαλώσατε, έτσι πολύ κοινωνικά. Στα 7,5 που μεγάλωσα, εκεί δεν είχαμε πια. Είχαμε ευρωπαϊκές φόρμες. Ναι. Δεν είχαμε τουρκοκρατία και καταπίεση. Προσωπικά, εγώ δεν έζησα καταπίεση. Από τίποτα. Δεν καταπιεστήκατε από τίποτα και από κανένα. Ούτε από τους γονείς μου, ούτε από το γύρω χώρο. Ναι. Επομένως, δεν σέρνω πληγές που τα λέγαμε. Έχω μια ψυχή, ας πούμε. Θα έλεγα παιδική. Πιστεύετε δηλαδή ότι αυτοί οι οποίοι είναι λίγο αποστασιοποιημένοι από τα κοινωνικά δρόμενα ή δεν θέλουν να συμμετέχουν σε κάποια θέματα, έτσι πολύ καυτά και πολύ σοβαρά, έχουν κάποιες πληγές? Βέβαια. Κουβαλάνε κάποιες πληγές? Αναμφισβήτητα, οι άνθρωποι στον ελλαδικό χώρο, οι νεοέλληνες, δρούν με ένα σκεπτικό ότι πρέπει να καθίσουμε κάπου σταθερά. Να βολευτούμε. Να βολευτούμε και για μετά να βγάλουμε τον εαυτό μας. Όταν θα σιγουρευτούμε. Υπάρχει, λέτε. Πιστεύω σαν πολύ, η ζωή των νεοελλήνων βάσει της γραφής του Κανελόπουλου, ο οποίος είπε βέβαια κοτσάνες, αλλά είπε και κάτι σπουδαίο. Είπε ότι η σχέση των νεοελλήνων στηρίζεται στην ανυπολειψία. Ναι. Αυτό είναι μια παράδοση ολόκληρη, η οποία ξεκινάει από το 21 μέχρι σήμερα. Και βασικό βέβαια ελάττωμα όλης αυτής της συμπεριφοράς είναι ότι στην Ελλάδα από το 21 μέχρι σήμερα έλειψε η λεγόμενη αστική τάξη. Ναι. Η αστική τάξη. Η ευρωπαϊκού τύπου αστική τάξη. Προδιαγραφών. Ναι. Προδιαγραφών, οπωσδήποτε. Ναι. Δηλαδή η νέα Ελλάδα δεν σκόπευσε στο μέλλον. Σκόπευσε σε μακροπρόθεσμα δάνεια που λέμε. Γιατί το έκανε αυτό, πιστεύετε? Δεν ξέρω, δεν με απασχολεί αυτό το πράγμα εμένα. Να το απαντήσουν ήδη. Ηθήνοντες, ήδη. Ναι, θα απαντήσω μόνο, πώς το λένε, λακωνικά. Ξεχωρίζοντας την εξουσία από την ηγεσία. Mm-hmm. Αυτό είναι μια απάντηση. Άλλο εξουσία, άλλο ηγεσία. Άλλο εξουσία, άλλο ηγεσία. Συνήθως σε κάποια θέματα, σε κάποια προβλήματα, όταν σας ρωτάνε, απαντάτε λακωνικά ή κάνετε αναλύσεις? Υπάρχουν θέματα όπως το θέμα το μεγάλο σήμερα, το ευρωπαϊκό θέμα, το τεράστιο θέμα, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να απαντήσει κανείς, το οποίο είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς, γιατί πρέπει να εγκύψεις και σπουδαία βιβλία. Υπάρχουν θέματα βέβαια που πρέπει να αποστοδρομήσεις και να γυρίσεις πίσω και να τα ανοιχνεύσεις. Και άλλα που είναι ανροή, αυτά τα καθημερινά. Όχι, συνήθως δεν απαντάω, συνήθως κοιτάζω. Κοιτάζω. Κοιτάζετε. Ναι, εκτός από τις ώρες του παραλυρήματος, όπως είναι η σημερινή. Είναι ώρα. Παραλυρήματος. Γιατί το πρωί πρέπει να κάνεις κάποιες ασκήσεις για να αρθρώσεις, για να περάσεις από το μεταβατικό στάδιο του θανάτου στη ζωή. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, βέβαια, υπάρχει και ένα πρόβλημα με το νερό, κύριε Λογοθέτη. Κοιτάξτε, και αυτό. Ή όχι. Βέβαια, αυτό δεν θα το διαπιστώσουμε στη δεύτερη απόδειξη. Δεν μπορεί να πεις στον άλλον μην πληθείς, επειδή θα πληρώσει παραπάνω. Τι μπορείς να πεις όμως στον άλλον? Μην πληθείς δεν μπορείς να του το πεις. Μα πρέπει ο άλλος να καταλάβει ότι το νερό είναι κάτι πολύτιμο.
Καταλάβατε. Σωστά. Και να έχουν να έρθουν στο αδιέξοδο του σπιτιού μου να έχουν να πλένουν τα αυτοκίνητά τους με σαπούνια και τέτοια αυτά τα απορριπαντικά. Έξω από τις αυλές. Παρά άλογα, χωρίς να σκέφτονται δηλαδή. Mm-hmm. Η Νοέλα χτίζει σαν να πρόκειται να ζήσει αιώνια και τρώει σαν να πρόκειται να πεθάνει την άλλη μέρα. Είναι κάτι τον. Χαρακτηριστικό. Καταπιέζει. Είναι αγχωμένος, κάτι... παιδί μου. Είναι αγχωμένος. Είναι αγχωμένος. Δεν θα έπρεπε να είναι. Είναι αγχωμένος γιατί δεν έχει εγκύψει στα σπουδαία που αυτή η χώρα μέσα στην πορεία των αιώνων του έδωσε. Κύριε Λογοθέτη, δεν θα έπρεπε να είναι αγχωμένος όταν τα οικονομικά του είναι πενιχρά. Ποια οικονομικά είναι πενιχρά. Έως ανύπαρκτα. Σοβαρολογείτε ότι. Την πλειοψηφία οι Έλληνες. Σοβαρολογείτε, φαίνεται ότι δεν κυκλοφορείτε στους δρόμους. Δεν βλέπετε την αθλειότητα του κατασπαραγμού των κρεάτων και των κουλουριών και των. Τυριών και όλων. Όλων. Έχουμε το κόμμα των τυριών. Υπάρχει ακόμα τέτοιο των τυριών. Δηλαδή δεν θα πρέπει να τρώμε τυριά, ούτε δεν πολλά κρέατα. Αυτό, αλλά ξαφνικά βλέπεις, ας πούμε, σε ένα τραπέζι 25 είδη τυριών. Λέω, ρωτάω εγώ, πώς θα τα φάει όλα αυτά τα τυριά. Βέβαια, πετιώνται αυτά. Ναι, απλά τα έχουμε για εντυπωσιασμό. Να εντυπωσιάσουμε για ποικιλία. Ξέρω, κάποιες συνιστώσεις εδώ παράξενες, υπόγειες δρούν στον κοινωνικό χώρο αυτό, ο οποίος. Ξοδεύει απαράλογα πράγματα. Ναι. Καταναλώνει. Και για μικροπράγματα, αν θέλετε, περιτά. Κοιτάξτε, κύριε Κορομιλά, το πρόβλημα είναι ένα. Χώρα που δεν παράγει και καταναλώνει είναι καταδικασμένη. Τελείωσε το θέμα. Αυτό τα λέει όλα. Ας μιλήσουμε σε μια πιο μαθηματική γλώσσα, λίγο πιο νεκρή γλώσσα και να είμαστε καταληπτοί. Ναι. Χώρα που δεν παράγει και καταναλώνει είναι καταδικασμένη. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη εξάρτηση που μπορεί να υποστεί μια χώρα, ένα έθνος. Είναι και η πιο υπόγεια. Να καταναλώνει πράγματα που δεν παράγει. Σιγά σιγά εξαρτάται από την τεχνολογία. Και όλο προχωρεί αυτό εις βάθος, και όλο προχωρώντας στην κατανάλωση και στο φαΐ, από κοιμία το άνθρωπος. Δηλαδή ο Νεοέλληνας δεν έχει άλλο σημείο αναφοράς παρά την επιβίωση. Mm-hmm. Να μην κουράζουμε τον κόσμο. Όχι, δεν τον κουράζουμε. Είναι πολύ ωραία αυτά που μας λέτε. Τώρα για την τιμή της βενζίνης, ποια είναι η άποψή σας. Εντάξει, εγώ δεν κυκλοφορώ, δεν έχω αυτοκίνητο. Δεν έχω αυτοκίνητο. Mm-hmm. Μάλλον στην οικογένεια υπάρχουν αυτοκίνητα. Mm-hmm. Εγώ απαξιώ να κυκλοφορώ. Το θεωρώ, πώς το λένε, απρεπές. Δεν προσυδειάζει την ύπαρξή μου. Δεν θεωρώ ωραίο πράγμα. Πιστεύω ότι αυτός που εφεύρε το ταξί σκέφτηκε πολύ ωραία για τον άνθρωπο. Εσείς με την κυκλοφορία. Πρώτα απ' όλα η δουλειά μας είναι η δουλειά ακριβίας και δεν μπορεί να έχω το νου μου και την έγνοια μου αν θα παρκάρω, αν θα προλάβω την παράσταση. Πρέπει να πέστε ότι εγώ άργησα. Σπάνια. Ποτέ δεν έχω αργήσει. Δεν καθυστερείτε ποτέ. Πάω πάντα μια ώρα νωρίτερα. Να το είδα και σήμερα. Όπως και σε εσάς σήμερα ήταν πολύ νωρίτερα. Δεν μπορώ να έχω το άγχος να αφήσω το αυτοκίνητο που θα παρκάρω. Αν θα με δεχτεί τον γκαράζ, όλοι αυτοί οι εκβιαστές. Πας εκεί και σου κάνουν κινήσεις οι οποίες δεν είναι στη σημειολογία του Έλληνα. Να σταθούμε λίγο στον γκαράζ και στους εκβιαστές, να ενημερωθούμε, να συνδεθούμε το στούντιο 1, κύριε Λογοθέτη και αγαπητοί τηλεθεατές του Αντένα, και να δώσουμε το λόγο στη Λίτσα Θεοφάνους για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστροφή σε ένα λεπτό στον πρωινό καφέ.